Είμαι χωρική, είμαι αστή. Εγώ είμαι συμβατικό άτομο. Εγώ που γεννήθηκα αστή, είχα κάθε... τέλειωσα τα κολέγια και όλα, είχα κάθε λόγο να μείνω σε αυτή την αστική κοινωνία. Ναι. Πήγα, έγινα ηθοποιός. Απέκτησα παιδί μόνη μου. Έκανα τις σχέσεις τις πιο, με το πιο ανατρεπτικό πολιτικό που είχε τότε το Πασόκ, που ήταν ο Αντώνης. Πήγα μετά στη Τσεχία. Μετά, δηλαδή, δεν έχει τίποτα συμβατικό η ζωή μου. Ένας άντρας σου είπε, Μιμή, σε βαρέθηκα, αντιγιά. Όχι. Όχι. Δεν προλάβαινε, ήμουν πιο γρήγορη. Όταν ήταν να παντρευτώ τον Αντώνη, είχα πάει στη Σίλια, την Κρυθαριώτη, που μου έκανε τον νηφικό μου. Και όταν το προβάρισα πρώτη φορά, μετά σε μια εβδομάδα ο Αντώνης πέθανε. Αυτό το νηφικό, λοιπόν, που έχει μείνει στην ντουλάπα μου, δεν είναι κάτι που μπορώ να το αποχωριστώ. Είναι μέρος της ζωής μου.